θέλει από σένα το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αυτό θα δούμε σήμερα με τις κάρτες εδώ πέρα, τις ερωτικές μας κάρτες. Λοιπόν, και θέλω να επιλέξεις, για να μπορέσω να κάνω και πιο άνετα και κάνω ξεκαθάρισμα, θα επιλέξεις πρώτο άνοιγμα, δεύτερο άνοιγμα ή τρίτο άνοιγμα. Επέλεξε ένα από τα τρία άνοιγματα για να δούμε τι γίνεται. Μια από τις τρεις κάρτες, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, αλλά δεν θα τις ανοίξουμε μαζί να τις δείτε, θα τις ανοίξουμε με σειρά προτεραιότητας. Λοιπόν, οπότε, αν έχεις επιλέξει, να δούμε. Αν έχεις επιλέξει, η πρώτη κάρτα μου δείχνει εδώ πέρα ότι από σένα αυτό που δείχνει θέλει αγάπη, θέλει αισθήματα και το κομμάτι το ίσως και πιο, τι να πω τώρα, εσωτερικό. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο το ερωτικό, να το πω έτσι. Εντάξει, από σένα τον ενδιαφέρει η αγάπη, ο έρωτας, τα αισθήματα, είναι αυτό που θέλει και αυτό που θέλει και να του δείχνεις. Και πιστεύω ότι θέλει να στα δείξει και αυτός, αλλά αυτό εξαρτάται κιόλας από το χαρακτήρα του. Να ξέρεις όμως ότι και να μην στο δείχνει και να φαίνεται παγωμένος ή να φαίνεται ξεκάρφωτος, να μην ανοίγεται, να είναι συναισθηματικά κλειστός γενικά, για σένα έχει το ίδιο πράγμα, έχει αγάπη και αισθήματα. Οπότε αυτό θέλει και από σένα, δεν τον ενδιαφέρει απλά το κομμάτι, τον ενδιαφέρει όλο το πακέτο, να σου το πω έτσι. Εντάξει, δεν τον ενδιαφέρει ένα από τα κομμάτια. Εντάξει, τον ενδιαφέρει και το ερωτικό κομμάτι, φυσικά μας το δείχνει εδώ πέρα, αλλά τον ενδιαφέρει όμως και το αισθηματικό κομμάτι που είναι για αυτόν βασικό συστατικό της σχέσης σας ή γενικά αν θέλετε να κάνετε σχέση. Οπότε εδώ δεν χρειάζεται ξεκαθαρίσματα, μας απάντησε. Πάμε σε σένα που επέλεξε τη δεύτερη κάρτα. Τώρα εδώ πέρα, για να δω τι είναι αυτό, γιατί μας μπερδεύει λίγο εδώ πέρα. Καλά. Εδώ πέρα να ξέρεις, αν είσαι μαζί, αυτό που θέλει από σένα είναι να σου ρίχνει στάξη τα μάτια και παίζει και κάτι άλλο στη ζωή του. Γενικά όμως τι θέλει από σένα, να σου το πω ότι δεν ξέρει ακόμα τι θέλει. Εντάξει, ίσως να μην θέλει και τίποτα στην ουσία από ό,τι βλέπω εδώ και θέλει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά πρόσεχε, γιατί στη φάση που είστε μαζί, εσύ έρχεσαι δεύτερη και ό,τι και να σου λέει να είναι παραμύθι και είναι στάξει τα μάτια, κάποια άλλη θεωρεί βασίλισσά του ή το άτομο που τον διεγείρει, τον φτιάχνει, τον γουστάρει. Οπότε εδώ πέρα σε σένα είναι ή ότι είναι μπλοκαρισμένος ή δεν ενδιαφέρεται τίποτα. Γενικά πρόσεχε όμως, γιατί αν είστε μαζί, εγώ θεωρώ παίζει πίσω από την πλάτη σου με άλλο πρόσωπο. Πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα και σε σένα που επέλεξες την τρίτη κάρτα. Καλά, εδώ κάνει μπαμ, τι θέλει. Ακόμα και εσύ να μην θέλεις εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να μην έχεις διάθεση, οτιδήποτε. Μου δείχνει εδώ πέρα ακόμα και μια κατάσταση ερωτική, εσύ να μην είσαι σε φάση ότι αυτός ίσως και να το επιμένει. Γενικά όμως η κάρτα αυτή μας δείχνει ότι αυτό που θέλει από σένα είναι καθαρά το ερωτικό κομμάτι και καθαρά το κρεβάτι σου. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Για να κάνουμε και ένα ξεκαθάρισμα εδώ πέρα. Και πάλι αυτό μου βγάζει. Μου επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή ψάχνει να βρει τρόπους και εύνοια της τύχης για να μπορέσει να σε κατακτήσει. Να σε κατακτήσει όμως σεξουαλικά, να σου το πω έτσι. Σεξουαλικά. Δηλαδή τον ενδιαφέρει το σεξ μαζί σου, το κρεβάτι σου. Αυτά τον ενδιαφέρουν. Είναι το ερωτικό καθαρά, το σεξουαλικό κομμάτι. Αυτό βγάζει. Αυτά φίλες και φίλοι. Τώρα τα βίντεο τα κάνουμε λίγο έτσι μερικές φορές, γιατί λόγω υπερκόπωσης δεν μπορούμε να πάμε στο γραφείο για να κάνουμε τα βίντεο κανονικά. Έχουμε μειώσει λίγο τα ραντεβού μας στο γραφείο και προσπαθούμε να τα μειώσουμε όσο μπορούμε για τον Αύγουστο για να ξεκουραστούμε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.